Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη ακούει hip hop τελικά. Η Θεσσαλονίκη ακούει μόνο hip hop. Μόνο. Ακούει μόνο τους βόρειους, υποχθόνιο, καταχθόνιο, όλα τα παιδιά εδώ πάνω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τελικά, η νεολαία είναι με το μέρος σας, έρχεται στα πάρτι τα οποία κάνει, γιατί κάθε Κυριακή τουλάχιστον σε αυτό το κλαμπ εδώ γίνεται πανικός. Κοίτα, η νεολαία είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι. Στην νεολαία εκφράζεται, η νεολαία μάλλον εκφράζεται μόνο με το hip hop. Τον άμεσο λόγο δηλαδή. Τον έχουμε αυτόν. Δισκογραφικά, ετοιμάζεις κάτι, τι γίνεται? Σε δύο εβδομάδες κυκλοφορεί το Ζυγκολό. Ζυγκολό. Ζυγκολό, ναι. Νεολαία, δεν είπαμε πριν. Είναι το Παπαρίζου μου θυμίζει αυτό, Ζυγκολό. Είναι η απάντηση του Παπαρίζου. Η απάντηση του Παπαρίζου. Ναι. Έρωτα πουλό και φθηνό ανδρισμό. Πώς με λένε γαλλικά? Ζυγκολό. Ζυγκολό. Ναι, πρέπει. Γιατί εντάξει. Βιντεοκλίπ θα κάνει. Και αυτό τώρα. Με τον κύριο Κωνσταντουλάκη, με τον κύριο Μακρύδη, ετοιμάζουμε τώρα το βιντεοκλίπ. Στα σκαριά δηλαδή. Πότε κυκλοφορείς κατά την πέση? Πότε κυκλοφορώ? Σε δύο εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες. Οπότε κάνετε μια παρουσίαση και πιστεύετε μας καλέσετε. Η παρουσίαση είναι σε δύο εβδομάδες. Νομίζω είναι κοντά στην πρωτοχρονιά. Μπορεί να είναι και πρωτοχρονιά. Δεν θυμάμαι. Πού είμαστε τώρα, πού ζούμε? Περίπου Χριστούγεννα πλησιάζει. Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες. Θα είναι στο Lido Club. Λοιπόν, ο Μιχαλάρης έκανε μια δήλωση, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτος το είδος και οι άλλοι όλοι επακολουθείτε. Αδερφέ, εμείς μιλάμε εδώ με πράξεις, μιλάμε με flow, με skills, μιλάμε για MC, για rap. Δηλαδή, τι εννοώ, flow είναι η ροή, skills είναι ικανότητες. Εντάξει, καλά κάνει ο Μιχαλάρης, δεν ξέρω τι είναι. Εσύ τι πιστεύεις, ποια είναι η άποψή σου τώρα? Εμένα η άποψή μου είναι όπως τον παρουσίασε το Star Superman. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν έχω. Θέλω να μου πεις λίγο διαφορά μεταξύ Καρβέλα και Λαζόπουλου. Με έχεις παρακολουθεί? Κοίτα, ο Καρβέλας είναι γνωστός μου. Ο Λαζόπουλος επίσης. Όχι, οι ίδιοι είναι. Απλά η διαφορά είναι αυτό. Τα άκρα που λέμε, ο ένας από τη μία μεριά στα άκρα, ο άλλος. Τα άκρα τι είναι πάντα, είναι ίδια τα άκρα. Είτε αριστερός είτε δεξιός, είναι τα ίδια τα άκρα. Εσύ ποιον υποστηρίζεις? Ποιον υποστηρίζω? Ποιον πιστεύεις ότι είναι δίκαιο? Ειλικρινά τώρα, Κοίτα, εγώ δεν είμαι με τη μάζα, ποτέ δεν ήμουν με τη μάζα. Ο Λαζόπουλος κατάφερε να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Κοίταξε, ο Λαζόπουλος κατάφερε να πάρει το 70% της τηλεφέρειας. Αδερφέ, εντάξει, εγώ είμαι με το Λάκη, όχι. Μην το πάρεις στραβά, αλλά αριστερίζω λίγο. Και δεν σου φαίνεται όμως. Όχι, όλη η hip-hop κοινότητα αριστερίζει. Έτσι είναι, δεν το κόψεις αυτό, θα το βάλεις αυτό. Λοιπόν, στις γιορτές πιστεύετε, Χριστούγεννα έχουμε... Πολλά events. Πολλά events. Είμαστε στο Στουτγκάρδη. Πάμε στους Έλληνες πάνω στη Στοκχόλμη. Μας ακούνε πάρα πολύ, δουλεύουμε, δεν καθόμαστε. Και αυτό φαίνεται αυτό. Έχω ανταπόκριση δηλαδή. Λοιπόν, τι θα ήθελες να απαντήσεις στην Έλληνα Παπαρίζου όμως? Εγώ έχω κάνει φοβερή εντύπωση. Ναι. Αυτό που μου έχει πει με την Έλληνα Παπαρίζου, το Ζυγκολό. Μην το πάρεις προσωπική απάντηση. Ανδρική απάντηση, ότι και τα Ζυγκολό, επειδή την έκανα αυτή τη δουλειά παλιά. Αποκάλυψη. Αποκάλυψη τώρα. Είναι ότι και εμείς έχουμε ψυχή και ότι δεν πουλάμε ρωτά και όλα αυτά. Όπως, να σου πω κάτι, όπως και οι πόρνες. Το ανάλογο, το ανάποδο είναι. Πώς να μας το πεις λίγο, ακαπέλα? Ακαπέλα το Ζυγκολό. Έρωτα πουλώ και φθήνω ανδρισμό. Πώς με λένε γαλλικά, Ζυγκολό? Yo, μπαίνω στο ψητό, για να σου πω. Η πιο δύσκολη δουλειά είναι να σε Ζυγκολό. Έχει τα θετικά, έχει και τα στραβά. Μα πάνω απ' όλα μάγκα το κάνω για λεφτά. Προχθές παράδειγμα μου έτυχε μια γριά που ήταν χείρα χρόνια και δεν λες συντροφιά. Απ' τη μία σκέφτεσαι μονάχα τα λεφτά. Απ' την άλλη το δέρμα της ασάβιο πορτοκάλι. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία και πιστεύω ότι θα πλέον. Εγώ θέλω να ευχηθώ στον κόσμο να έχει ενέργεια, υγεία και να απελευθερωθεί από τις τράπεζες. Αυτό είναι η ουσία μας. Λίγο δύσκολο είναι αυτό. Ναι, δύσκολο, εντάξει, ναι, τάσο μου. Λοιπόν, καλές γιορτές. Να είσαι καλά. Εύχομαι τα πάντα για τον κόσμο. Να είναι καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να σε ακούσουμε. Περιμένουμε, ναι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Είναι μόνη ζητά στην περίπτωση αυτή. Αν θες να κάνεις κάτι που το θέλει αυτό,